Είναι βράδυ Παρασκευής. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο Πανιώνιος για το αυριανό παιχνίδι με τον Αθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου στο Δημοτικό του Αγίου Νικολάου. Και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση με το μέλος της Διοικούς Επιτροπής Ποδοσφαίρου του Πανιωνίου, του ΓΣ Πανιωνίου πλέον, τον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο. Κύριε Ζαχαρόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας βρήκα στην όμορφη Κρήτη μετά από 2 χρόνια. Ξανά πάλι εδώ. Θα ξανάρθετε πλέον αρκετές φορές. Θα έρθουμε αρκετές φορές. Θα ξανάρθετε αρκετές φορές στην Κρήτη, μιας και να ξεκινήσουμε από ένα θέμα επικαιρότητας για το αυριανό παιχνίδι με τον Αθλητικό Όμιλο. Είναι το πρώτο για φέτος από τα 5. Βέβαια την προηγούμενη φορά είχαμε έρθει περισσότερες φορές, γιατί είχαμε 8 ομάδες τότε Κρήτη. Πάντα η επίσκεψη στην Κρήτη είναι ευχάριστη. Οι συνθήκες που συναντάμε εδώ είναι φιλόξενες. Ακόμα και από την πρώτη εθνική, όταν ερχόμασταν με τον Όφη, πάντα η φιλοξενία ήταν υπέροχη. Έχουμε φίλους εδώ, με Πανιώνιους εδώ, που ελπίζουμε να έρθουν αύριο στο γήπεδο. Ναι, οπότε, είναι αληθές αυτό. Οπότε με χαρά πάλι φτάσαμε στην Κρήτη και ανυπομονούμε αύριο να πάμε στον Άγιο Νικόλαο σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άγιος Νικόλαος είναι από τις ομάδες πάντα πρωταγωνιστή. Αλλά έχει ένα γήπεδο το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα που συναντάμε συνήθως στην Αττική. Δηλαδή χορτάρι, μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι αύριο θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς, γιατί είναι 2 ομάδες οι οποίες διακλίνονται. Κάνουν το παιχνίδι τους, επιθετικό παιχνίδι και οι δύο. Οπότε θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα. Να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι, να δώσουμε το κάδρο ευρύτερα. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα στο Πανιώνιο, κύριε Ζαχαρόπουλε, στο ποδόσφαιρο του Πανιώνιου? Το ποδοσφαιρικό του τμήμα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του που έπεσε στην αεραστέχνη. Και αυτό γιατί από την χρονιά που πέσαμε αγωνιστικά, λόγω θεμάτων οικονομικών, ο Πανιώνιος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη Β' Εθνική και έπεσε κατευθείαν στη Γ'. Οπότε το τμήμα έπεσε στον αεραστέχνη. Το τι σημαίνει αυτό, όλοι το ξέρουν. Ένα αεραστεχνικό σωματείο πια διοικείται από το ΔΕΔΑ Σήμα του αεραστέχνη. Πικρές συγκυρίες, πικρότατες και εδώ στην Κρήτη είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε. Να τα δείτε. Ναι, διαζώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα αεραστέχνη σαν τον Πανιώνιο, το οποίο δεν είχε ποτέ το ποδόσφαιρο στα χέρια του, γιατί ξέρετε το ποδόσφαιρο είναι ένα πάρα πολύ βαρύ τμήμα να το συντηρήσει. Γιατί εκεί που χρηματοδοτούσε η ΑΕ τον αεραστέχνη, τώρα ο αεραστέχνης... Ήταν μια ζωή ανώνυμη εταιρεία. Χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Οπότε ο αεραστέχνης βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να αναλάβει ένα τμήμα το οποίο δεν το είχε ποτέ στη ζωή του. Και ένα τμήμα ακριβό από την άποψη ότι όταν θες να κάνεις προαδισμό, θα πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου πάρα πολλές φορές. 3 χρόνια τώρα, ενώ τον ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, δεν τα καταφέραμε. Φέτος λοιπόν ο αεραστέχνης αποφάσισε να αναθέσει σε Διοικούσα Επιτροπή την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή μεταγραφές, οργανωτική δομή, και να κρατήσει το κομμάτι το οικονομικό σε συνεργασία μαζί μας. Και το πήγαμε και πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχουμε άψογη συνεργασία με τον αεραστέχνη. Μην ξεχνάτε, ο Πανιώνιος, το αεραστεχνικό του κομμάτι, είναι από τα καλύτερα της Ελλάδος. Έχει 3.200 αθλητές σε 11 τμήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει τη δυνατότητα εν μέρη να συντηρήσει για κάποια χρόνια ένα τμήμα στον ποδόσφαιρο, βεβαίως. Επειδή ο αεραστέχνης έχει πάρα πολλές εγκαταστάσεις να συντηρήσει, το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από εκεί. Γι' αυτό θα αποφασίσαμε σαν αεραστέχνης να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο μεταγραφών για να ξεκολλήσουμε την ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική και να έρθουν οι επενδυτές, οι οποίοι είναι αρκετοί από όσο ξέρω και μου λένε, και περιμένουν την ομάδα να ανέβει για να μπορέσουν να την κάνουν ανώνυμη εταιρεία για να προχωρήσουμε να ξαναγυρίσουμε εκεί που πρέπει να είναι ο Πανιώνιος, στον Πελιγκένα. Ίσως όχι αμέσως, ίσως αργότερα, αλλά η θέση του Πανιωνίου στα επόμενα 2 χρόνια θα είναι στον Πελιγκένα. Το κρατάω αυτό που λέτε και θα επανέλθω στη συνέχεια. Σε καθαρά αγωνιστικά θέματα, αν μιλήσουμε, η Νέα Σμύρνη ποδοσφαιρομάνα έχει δώσει τόσους και τόσους αθλητές στην εθνική ομάδα και αρχηγούς της εθνικής ομάδας. Είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιας μεσολάβησης και σε σύλλογο και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στο θέμα της παραγωγής ποδοσφαιριστών, δεν έχει της ανάλυσης κάτι. Και της παραγωγής ποδοσφαιριστών από τον Πανιώνιο? Δεν έχει αλλάξει κάτι και μάλιστα είχαμε την τιμή
από τη Super League. Ενώ δεν ήμασταν σε επαγγελματική κατηγορία, οι ομάδες μας, οι K17 και K15, να συμμετέχουν στο ποδάσμα Super League, κατά εξαίρεση. Αυτό είναι, είναι τιμή σε ένα είναι και... Τιμής, εκτός από την τιμή για τον Πανιόνιο, αποφασίστηκε νομίζω ομόφωνα σε συνεδρίαση τη Super League. Και όχι μόνο τιμή σε ένα και, γιατί παραδέχονται ότι ο Πανιόνιος έχει ένα φυτώριο από πίσω, το οποίο μπορεί να σταθεί και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν, μπορεί να σταθεί στις μικρές κατηγορίες της Super League. Και από εκεί εμείς, ήδη υπάρχουν παιδιά στην πρώτη ομάδα, λόγω και του κανονισμού που υπάρχει στη ΓΑΜΕ Εθνική, να έχουμε 5 άτομα στην αποστολή που να έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα, ναι, 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 να παίξουν μέχρι το 4 γεννηθείς. Οπότε το φυτώριο συνεχίζει να βγάζει, δεν έχει σταματήσει, και θα δείτε και στην πορεία και του χρόνου ότι θα βγουν παιδιά και άλλα, τα οποία θα συμμετέχουν στην αποστολή στο Βελίκ 2. Μάλιστα. Τώρα, το μεγάλο αγκάθι έχει να κάνει με τις άλλες οικονομικές αμαρτίες, οι οποίες ταλαιπωρούν τον Πανιόνιο, όπως και πολλά άλλα ιστορικά σωματεία, που τις βρίσκουν μπροστά τους, ακόμα και όταν τα πράγματα λειτουργούν ιδανικά. Αν έρθει λοιπόν φέτος η στιγμή για τον Πανιόνιο και πανηγυρίσει την άνοδο, την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες, τι μέλη γενέστε, κύριε Ζαχαρόπουλο? Είπατε, αναφέρατε πιο πριν, ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται, ναι, να βάλουν λεφτά. Ναι, το μεγάλο αγκάθι είναι το δημόσιο. Μεγάλο αγκάθι, πολλά χρήματα. Είχαμε μιλήσει και πέρυσι στο Crete Today, ναι, αρκετές φορές για τον Πανιόνιο, εξαιτίας της ευρύτητας του ιστορικού του ονόματος, της παράδοσης στο ελληνικό, στο εθνικό μας ποδόσφαιρο, και είχαμε αναφερθεί σε νούμερα για τα ναι, προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θέλετε να κάνουμε μία υπενθύμηση ή να κάνουμε και μία σύγκριση? Τα νούμερα, επειδή εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να τα πω, τα ξέρω. Απλά ο Ραστέγνης είναι πιο αρμόδιος να τα πει αυτά. Υπήρχε μία διχογνωμία. Μια διχογνωμία. Όχι, όχι. Υπήρχε πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του Ραστέγνη, του κύριου Ντάτου, όταν στην αγιασμό της ομάδας, τον 31 Ιουλίου, δώσε μία συνέντευξη. Πριν από μένα, ο κύριος Ντάτος βγήκε και από ποιος παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη θα καταλάβει και τα νούμερα και τη μελιγενέστα. Το μεγάλο αγκάθι Πανιωνίου ήταν το δημόσιο. Εφορία και ΙΚΑ, το οποίο έχει ρυθμιστεί με τροπολογία. Οπότε όποιος αναλάβει την ομάδα δεν έχει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Η παρακράτηση που θα γίνεται, ο νόμος λέει, 5% από τα τηλεοπτικά και 20% από τα εισιτήρια και τέλος. Οπότε ένα μεγάλο αγκάθι φεύγει. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα χρέη προς τρίτους, τα οποία ο νόμος λέει ότι όταν θα γίνουμε ΠΑΕ, θα πρέπει να χρεωθούμε εμείς το 50%. Το 50% είναι διαχειρίσιμο, δεν το πω σε νούμερα. Αφορά παίκτες περισσότερο. Και παίκτες οι οποίοι μέσα από κουβέντα που έχουμε κάνει. Είστε σε μια περίοδο επαφών. Είναι διατεθειμένοι. Ναι. Όλοι είναι διατεθειμένοι να αρθμίσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι διατεθειμένοι και να χαρίσουν. Οπότε το κομμάτι του ποσό αυτό μπορεί να πει κι άλλο. Είναι διαπραγματεύσιμο. Βεβαίως. Οπότε για μένα δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει σωματεία με περισσότερες οφειλές από ότι Πανιόνιος αυτή τη στιγμή και χωρίς να έχουν το όρμα του Πανιονίου. Αλλά δεν φοβάμαι ότι αν ανεβούμε και βγούμε πρώτοι θα κολλήσουμε εκεί και σταματάμε. Και θέλω και να πω, και το έχω ξαναπεί, ότι ακόμα και αν δεν βρεθεί επενδυτής, θα βρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση, ο οργανισμός Πανιόνιος είναι, ναι, τέτοιος, ναι, το DNA του είναι τέτοιο, που δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη. Θα κινητοποιήσουμε δηλαδή Πανιόνιους όσους μπορούμε και θα δείτε ότι η ομάδα του χρόνου, τέτοια εποχή, θα ίσως να... Όχι ίσως, θα είναι στο Super League 2. Λέτε δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε κάνει κάποιες επαφές, έχετε προχωρήσει, μιλάτε με βεβαιότητες. Εγώ προσωπικά κάνω προσωπικές επαφές. Με ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων, δεν ξέρω, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι εφόσον ο Πανιόνιος θα καταφέρει να βοηθήσουν. Βεβαίως, εκτός από τον Ραστέχνη που έχει το θεσμικό ρόλο και εμείς. Ως χρόνια Πανιόνιοι. Εντάξει, και εγώ και ο Λευτέρης ο Κίκερης είμαστε στην Επιτροπή. Ναι. Είμαστε Πανιόνιοι από μικρή. Ναι. Έχουμε τους ανθρώπους που μιλάμε. Και πείτε μας. Και... Ναι. Δεν μπορεί κανείς να σου διασφαλίσει τίποτα. Αλλά... Είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω, γιατί δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Ξέρετε, καμιά φορά το αποτέλεσμα είναι αυτό που σε κάνει να είσαι σίγουρος για κάτι. Ότι βλέπεις το αποτέλεσμα ότι πρέπει να είναι αυτό και λες είμαι σίγουρος ότι το κάνω τελείως. Δεν ξέρεις αν το. Εγώ υπάρχουν πανιόνιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αμέτωχοι και μπορεί να ενεργοποιηθούν.
Υπάρχουν επενδυτές που βλέπουν με ενδιαφέρον ένα σύλλογο σαν τον Πανιόνιο και αυτοί θέλουν να ενεργοποιηθούν. Αλλά περιμένουν να δουν την ομάδα που θα φτάσει. Εγώ με τον Λευτέρη και τον Ραστέχνη δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα φτάσει ο Μάιος ή ο Απρίλιος για να δούμε. Επειδή είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι έχουμε κάνει μια κίνηση καλή φέτος για να βγάλουμε την ομάδα πρώτη, πρέπει από τώρα να ετοιμάζουμε το έδαφος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις με πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Αλλά δεν υπάρχει ο Πανιόνιος να μην βρει τον δρόμο του. Δεν το λέω μόνο συστηματικά σαν Πανιόνιος. Υποχρεούστε να είστε αισιόδοξος. Είναι μονόδρομος, το έχω ξαναπεί. Είναι μονόδρομος, αρκεί να βρεθούν. Δεν αντέχει άλλη χρονιά ο Πανιόνιος στη Γάμα Εθνική, γι' αυτό το λέω μονόδρομο. Καμιά φορά είμαι ομός όταν τα λέω και μ' ακούνε. Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με τον Θεό, έτσι θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά όσο ξέρεις και όσο κινείσαι και όσο προγραμματίζεις, λες ότι αυτό θα το πετύχω, θα το καταφέρω. Εγώ είμαι ένας απλός μέλος Διοικητικής Επιτροπής. Μπορεί να είμαι χρόνια στο Πανιόνιο, με 6 χρόνο παιδάκι. Αλλά δεν θα αφήσω αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Όταν είσαι 3 χρόνια στη Γάμα Εθνική και δεν έχεις καταφέρει να βγεις πρώτος, αν την τέταρτη χρονιά βγεις, δεν μπορείς να αφήσεις αυτή την ευκαιρία που είχα μείνει. Θα κινήσεις γη και ουρανό. Τέλος. Μία ακόμα χρονιά στην τρίτη εθνική, το απευταίο σενάριο, τι θα σήμαινε για τον Πανιόνιο? Δεν θα το θεωρούσα ότι θα καταστροφεί, αλλά δεν θα ήταν και το ιδανικό σενάριο για μένα. Σκεφτείτε ότι άλλη μια χρονιά στον Ραστέχνη τον ποδόσφαιρο, οικονομικά ο Ραστέχνης θα ίσως να μπορέσει με λιγότερα χρήματα να το συντηρήσει, αλλά δεν θα έχει τις προσδοκίες για πρώτη θέση. Γιατί στην Γάμα Εθνική, πρέπει να ξέρετε, μπορεί να μην έχουν τα συμβόλαια τα ακριβά, γιατί δεν έχουν συμβόλαια, έτσι. Αλλά οι αμοιβές, άμα θες να δικάσεις προβλητισμό, είναι μεγάλες. Όπως επίσης οι μετακινήσεις, όπως βλέπετε. Πέρσι υπήρχαν στον όμιλό μας ομάδες που εγκατέλειψαν και δεν πηγαίναν να παίξουν στην ΚΟ, στη Μύκονο, στη Ρόδο και δώσαν λιγότερα παιχνίδια. Σε εμάς ήταν όλοι να παίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμάς στην Ιασμήνη ήταν όλοι. Αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν από το Γήθιο για να πάνε στη Ρόδο. Όπως καταλαβαίνετε, η Γάμα Εθνική λόγω και των ταξιδιών είναι μια ακριβή κατηγορία. Ίσως και ακριβότερη από τη Super League 2. Γιατί η Super League 2 μοιράζεται και σε δύο ομίλους τουλάχιστον. Ένα είναι όλη η Ελλάδα μαζί. Στη Γάμα Εθνική, όπως έχουν γίνει φέτος οι χρονιές, ειδικά φέτος, ξανάρθαν 5 φορές στην Κρήτη. Άλλες ομάδες πρέπει να πάνε να ταξιδέψουν να παίξουν στην ΚΟ, στη Ρόδο, στη Μύκονο κτλ. Όπως πήγαμε και εμείς πέρσι. Οπότε το κόστος δεν είναι τόσο μικρό. Οπότε αν μια χρονιά στη Γάμα Εθνική τον Πανιόνιο, θα σημαίνει ότι ή δεν θα έχει βλέψει για πρώτη θέση για να χαμηλώσει τον μπάτζετ του, ή θα πρέπει να ξαναπεί στη διαδικασία να βρει χορηγούς όπως βρήκαμε πέρσι φέτος για να μπορέσει να αντέξει το τμήμα. Αλλά άλλη μια χρονιά όμως στη Γάμα Εθνική, ο φίλαθλος κόσμος του Πανιωνίου δεν νομίζω να συνεισφέρει τόσο πολύ. Γιατί συνεπώς, φέτος... Γρηγορείτε. Και ο κόσμος του Πανιωνίου πώς αντιμετωπίζει τον Ζαχαρόπουλο? Φέτος δηλαδή, η Νέα Σμύρνη είναι μια μελαγχολική πολιτεία. Βράζει. Βράζει φέτος γιατί βλέπει μια προσπάθεια υγιή. Ναι. Το αποέδειξαν και τα διαρκείας μας φέτος αυτά. Πώς πήγε η κίνηση? Πάρα πολύ διαρκείας. Καλά, φτάσει 900 διαρκείας. 900 διαρκείας. Θα ξεπεράσουμε τα 1000. Φέτος πήραμε την πρωτοβουλία σαν επιτροπή να ανοίξουμε για τη θύρα 2 απέναντι, που είχε πολλά χρόνια να ανοίξει. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος Πανιωνίου φέτος θα είναι τόσο έντονος, τόσο ζωντανός, όπου θα έρθει στο γήπεδο. Και ξέρετε, φέτος θα υπάρχουν για παιχνίδια. Γιατί ο τέταρτος όμιλος ο δικός μας είναι σαν την παλιά πρώτη εθνική. Απόλλωνας, Προοδευτική, Φωστήρας, Εθνικός. Έχει βαριά ονόματα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα μια Κυριακή, την άλλη Κυριακή παίζουμε το Φωστήρα. Πανίωνος Φωστήρα. Δηλαδή ένα τέτοιο εδώ παλιά. Πανίωνος Απόλλωνας, Πανίωνος Εθνικός. Απόλλωνας. Πιστεύω ότι μια τέτοια Κυριακή θα την αφιερώσει ένας άνθρωπος και μη Πανιόνιος να έρθει να το δει. Οπότε τα έσοδα μας από τα εστία τα περιμένουμε πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι θετικός. Υπάρχει, μας είπατε, ένα αριθμό 900 ναι. εισιτήρια διαρκείας. Σαμπονί είναι πάρα πολύ μεγάλο για αριθμός. Γάμα Εθνική, ναι. Για Γάμα Εθνική. Βεβαίως, εσείς σαν Πανιόνιος τον είχατε αυτό το... Ποιο ήταν το ρεκόρ σας? Εντάξει, επί εποχή Ευρώπης όταν ήμασταν, είχαμε φτάσει στα 1.500-2.000 διαρκείας. Δεν ζητάμε εκείνες χρονιές. Αλλά γενικά, κοιτάξτε το κόσμο του Πανιονίου. Δεν έχω και εικόνα, μου και περισσότερο. Ο κόσμος Πανιονίου δεν απογοητεύεται. Έχει μάθει, γιατί στην ιστορία του έχει δεχτεί πολλά πλήγματα. Ναι, είναι και το μέταλλο αυτό. Είναι το μέταλλο. Είναι μια γειτονιά η οποία είναι ζωντανή, ζει για τον Πανιόνιο. Δεν είναι... Γι' αυτό την πλατεία τη λένε πλατεία. Όποιος λέει σαν Κωνσταντινούπολη, η πόλη είναι η πόλη. Είναι πλατεία. Είναι Ζασμίρη, το ξέρουν όλοι. Αυτό από τη μία είναι καλό, αλλά είναι και κακό. Γιατί οτιδήποτε συμβεί στο χώρο Πανιόνιος θα μαθευτεί αμέσως παντού κτλ. Για αμεσότητα. Είναι σαν χωριό.
Αλλά είναι όμορφο γιατί όταν κάτσεις την Κυριακή το βλέπεις τον καφέ σου στο κολυμπητήριο απέναντι στον Τυροπιτά, ξέρω εγώ, και αρχίζεις το κουτσομπολιό και ακούσεις 20 διαφορετικές γνώμες για τον Πανιόνιο, είναι σαν να βλέπεις την ελληνική κοινωνία σε απεικόνηση εκείνη την ώρα. Είναι κοντολογίες, μία από τις εξαιρέσεις που ακριβώς ακόμα ο κόσμος θεωρεί την ομάδα δική του. Θεωρεί, ακριβώς, όχι κτήμα, του. Κτήμα του. Κτήμα του και οι απόψεις μέσα στα social media δίστανται πάντα, μετά από ήττες ειδικά. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τι γράφει μετά την προοδευτική, μπορείτε να μπείτε να δείτε τι γράφετε τώρα. Το καλό είναι ότι σαν Επιτροπή φέτος εμείς επιλέξαμε, καλά εγώ δεν κρίθηκα και ποτέ, πάντα θα με δουν έξω στην κυκλοφορά, στην Ασμήνη, πάντα θα... Ο κόσμος θέλει να μιλάει, του αρέσει να μιλάει με διοικούντες, να μαθαίνει ή να... Γιατί βάζει τα λεφτά του, έχει τον πόνο του για τον Πανιόνιο. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν διαθέσει στο γήπεδο εδώ και 40-50 χρόνια και δεν μπορείς να τους πεις, να τους αδιαφορήσεις, να τους πεις να σε ρωτάνε κάτι και να τους πεις να σου απαντώ. Πρέπει να απαντάς σε όλα. Είναι, ο Πανιόνιος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ακόμα και τα δύο παιδιά που ήρθαν στην Επιτροπή που δεν είναι Πανιόνιοι, ο Μπίλιος με τον Γκάτζο, ο Μάριος ο Μπίλιος κυκλοφορεί τώρα πια με τον Πανιόνιο, δεν το ζητάμε. Έχει δει κι αυτός, ενώ είναι έμπειρος του ποδοσφαίρου, με Καλυθέα, με Μοσχάτο, έχει ανεβάσει τις φορές Καλυθέα κτλ. Αυτό που ένιωσε στον Πανιόνιο δεν το ξανανιώσει, μας το έχει πει. Όπως οι παίκτες. Οι παίκτες που ήρθαν φέτος ήταν μπαίνα στα αποδυτήρια του Πανιονίου και προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν ποιοι έχουν κάτσει σε αυτά τα αποδυτήρια. Έτσι είναι. Είναι σκληρό και ρομαντικό μαζί. Παρότι είναι, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να σας ρωτήσω για το τέταρτο όμιλο της εθνικής κατηγορίας που συμμετέχει η ομάδα. Βεβαίως δεν είστε τεχνικός, δεν έχετε... Όχι, αλλά κάτι ακούω που λένε από εδώ, ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα σε ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα? Θα ήθελα την άποψή σας, μια γενική ήτανε θεώρηση. Ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος. Ήταν δύσκολος όμιλος. Είπαμε ονόματα τώρα, εθνικός. Και ξέχασα για ονόματα, Άρης Πετρούπολης. Ναι. Εγώ είπα για ομάδες που έχουν παίξει η πρώτη εθνική. Και βέβαια πέντε μάτς της Κρήτης. Ναι, ναι, ναι. Θα σας έκανα. Αν εξαιρέσει τα Ζωγιανά, που για μένα είναι ένα ρευματικό, δεν το ξέρουμε ακόμα. Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες είναι δυνατές ομάδες και στεργέσουμε. Δηλαδή, ο Τσαλένιος, ο Άγιος Νικόλαος, η Επισκοπή που ήταν Super League 2. Έτσι. Είναι ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές. Και δεν θα περάσει κανείς από εδώ, όπως και δεν έχει περάσει ακόμα. Τώρα τα Ζωνιανά, από ό,τι είδα, ήταν από το τοπικό, είχαν ανέβει με μπαράζ, είχαν ανέβει. Φαντάζομαι ότι. Και ο Αλμυρός. Ο Αλμυρός είχαμε ξαναπέξει πρόπερσι. Ναι. Είχαμε ξαναπέξει, μάλιστα είχαμε φέρει εξοπαλία. Εκεί λίγο το φοβάμαι το μάτς. Έχει κάνει καλή ομάδα ο Αλμυρός και έχει ένα γήπεδο λίγο μικρό, το οποίο το έχει κάνει έδρα του ο Αλμυρός, ξέρει να παίζει εκεί. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρω αν μπορούν να το συνηθίσουν. Εμείς τότε δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ με τον Αλμυρό. Αλλά ο όμιλος ο τέταρτος είναι πιο δύσκολος. Και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ομάδες της Βιωτίας 2, ο ΟΗΠΑ του οποίος και αυτός έχει ένα οικονομικό μπάτζετ μεγάλο. Και θα δείτε ότι θα γίνουν ζημιές πάρα πολλές. Ήδη έχουν γίνει ζημιές πρώτες πέντε αγωνιστικές. Και το Χαϊδάρ έχει κάνει, και για Παρασκευή έχει κάνει, και ο Ολυμπιακός έχει κάνει. Ο Φωστήρας ήταν μια έκπληξη για μένα. Τον περιμένα πιο δυνατό. Αλλά πιστεύω για αυτό στην πορεία θα δυναμώσει. Και βέβαια υπάρχει ο Άρης Πετρούπολης που έχει ένα έμπειρο ρόστερ. Αν το δείτε το ρόστερ του Άρης Πετρούπολης, είναι το πιο έμπειρο ρόστερ της κατηγορίας. Έχει παιδιά τα οποία είναι χρόνια της κατηγορίας. Και βέβαια ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έχει έναν πρόεδρο τον Ελλάδο τον Μάρη χρόνια και την τρέχει την ομάδα και πέρσι και πρόπερσι που θυμάμαι εγώ, πρόπερσι είχαμε χάσει δύο φορές εδώ. Είχαμε έρθει. Βγάζουμε μια γόρα και στη Νέα Σμύρνη είχαμε χάσει από τον Άγιο Νικόλαο. 2-1 νομίζω. 3-1. 3-1. 3-1 και χάσαμε το 1-0 και χάσαμε την άνοδο. Γενικά τα ταξίδια στην Κρήτη πάντα είναι δύσκολα. Μάλιστα. Ζαχαρόπουλε, να σας ευχηθούμε καλή διαμονή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πάντα υπάρχει μια ιδιαίτερη αδυναμία και τις εκπομπές προς την ομάδα του Πανιονίου. Το θυμάμαι αυτό. Στο Πανιόνιο. Ευχόμαστε να βρει τον δρόμο του, να πιάσουν τόπο, μάλλον αυτά που λέτε, που προφανώς δεν τα αμφισβητώ, περί ύπαρξης ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν, είναι σε θέση ισχυρών οικονομικά να βοηθήσουν τον Πανιόνιο. Ισχυρών όσο γίνεται ισχυρών. Δηλαδή δεν μιλάμε με μεγιστάνες, αλλά με ανθρώπους που έχουν μεράκι και θέλουν να πάρουν μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο. Χωρίς όμως εδώ πέρα υπάρχουν προϋποθέσεις να μην χαλάσει και το DNA. Το DNA του Πανιονίου μια ζωή ήταν βγάζω παιδιά
και τα ανεβάζω και εφοδιάζω το ελληνικό ποδόσφαιρο με παίχτες. Αυτό το Ιντερνετ δεν θα σταματήσει. Το έχει αποδεχτεί ο νομίζω ο ίδιος ο Πανιόνιος, άσχετα από τον κόσμο από τον κόσμο. Είχαν χρονιές που στον Πανιόνιο που αυτό το DNA χάλασε για λίγο. Είχαν χρονιές που ήρθαν πάρα πολύ ξένοι και αυτές οι χρονιές ήταν οι πιο αποτυχημένες χρονιές. Όταν όμως, αν θυμάστε χρονιές που είχαμε Έλληνες παίχτες, τη χρονιά που βγήκε ο Μπακασέτας, έτσι, με το Ζουνίδη, που κάναμε πάρα πολλά νέα παιδιά, που πήγαν σε πάρα πολλές ομάδες μετά, ή ο Λαμπρόπουλος, ή ο Ανέστης, ή ο Κολοβός, ή ο Αυλονίτης. Ποιον να θυμηθώ τώρα, για πρόσφατους μιλάω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος Μασούρας, πήγες πριν στον Ολυμπιακό. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όποιος και να έρθει, δεν θα έρθει ελαφρά την καρδία να πει παίρνω μια ομάδα και θα την κάνω, ξέρω εγώ, πύργο της Βαβέλ. Θα ο Πανέσος έχει το DNA του να είναι αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά.